καθυστέρηση. Θα πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της συναδέλφου της Νάσιας της Ιωάννου και αμέσως μετά ο γιατρός, ο Μιχάλης ο Πρωτοπαπάς, ο πρόεδρος της Νευρολογικής Εταιρείας, θα είναι μαζί μας, γιατί είναι και μια ειδικότητα που και εκεί γίνεται αυτό πάρα πολύ. Πάμε. Διπλά και τριπλά ραντεβού κλείνουν ασθενείς σε ειδικούς γιατρούς, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το σύστημα και κατ' επέκταση τις λίστες αναμονής. Όπως καταγγέλει πρόεδρος της Εταιρείας των Προσωπικών Ιατρών, πρόκειται για ένα φαινόμενο που παρατηρείται εδώ και καιρό και επιβάλλεται να εκλείψει. Κλείνω σε 2 ή 3. Αντιλαμβάνεστε, αν έχω 1000 ασθενείς που εκλείσαν 2 ραντεβού καθένα, σημαίνει έχω 1000 ραντεβού τα οποία έπρεπε να είναι διαθέσιμα για τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Άρα το μέγεθος των ληστών αναμονή επηρεάζεται και από αυτήν τη συμπεριφορά. Την ώρα που αρκετοί εξ αυτών όχι μόνο δεσμεύουν ραντεβού, εν τέλει δεν εμφανίζονται. Αντιλαμβάνεστε ότι για αυτούς το να μην εξετάσουν έναν ασθενή από τη μια χάσιμο χρόνο, που είναι πολύτιμος ο χρόνος τους και ακριβώς, χάσιμων εισοδημάτων. Και έχουν λίστες αναμονής που θα μπορούσαν να φέρουν ασθενείς και νωρίς να τους εξετάσουν. Άρα υπάρχει εδώ το πρόβλημα. Ετήθηκαν μάλιστα από τον ΟΑΗ όπως τα ραντεβού διευθετούνται μέσω της πλατφόρμας του ΓΕΣΥ, έτσι ώστε να αποτρέπει να κλείνεται και δεύτερο ή και τρίτο ραντεβού. Λοιπόν, να καλημερίσω τον γιατρό που είναι μαζί μας. Γιατρέ μου, καλημέρα σας, κύριε Πρωτοπαπά, γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Και μάλιστα, λέγοντας το δικό μου περιστατικό, να σας πω, όταν το είπα σε κάποιους, μου είπαν καλά, γιατί δεν παίρνεις κι άλλον ή της ίδιας ειδικότητας να κλείσεις κι άλλο ραντεβού, μπορείς να βρεις πιο σύντομα και τα κρατάς και τα δύο και αποφασίζεις ποιο θέλεις. Κύριε Πρωτοπαπά, έγινε, μου το είπαν άλλοι. Δεν έκλεισα δεύτερο ραντεβού, σας το υπόσχομαι. Και δεν είσαστε ένα από τους λίγους που δεν το κάνουν. Πρέπει πρώτα να πούμε ότι για να υπάρχουν λίστες αναμονής υπάρχουν ευθύνες, υπάρχουν υπεύθυνοι και δεν πρέπει κάποιος να ψάχνει τους υπεύθυνους μόνος τους γιατρούς, μόνος τους ασθενείς, μόνος το σύστημα ασφάλισης, των οργανισμών ασφάλισης υγείας, αλλά είναι ένα πρόβλημα το οποίο εμείς σαν γιατροί είμαστε οι πρώτοι που το αντιμετωπίζουμε. Mm-hmm. Γιατί απλούστατα πολλές φορές ξεφεύγουν περιστατικά που είναι με τη μορφή του κατεπήγοντος, γιατί απλούστατα δεν υπάρχει χρόνος. Όσον αφορά τα ραντεβού τα διπλά τα οποία έχετε πει, εμείς σαν νευρολογική εταιρεία έχουμε επισημάνει αυτό το πρόβλημα εδώ και 2 χρόνια περίπου. Έχουμε απευθυνθεί στον ΟΑΗ, έχουμε απευθυνθεί στο Υπουργείο Υγείας, έχουμε απευθυνθεί στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής. Πήραμε συγκεκριμένα παραδείγματα που λένε ότι ένας ασθενής μέσα σε μια εβδομάδα είδε 4 διαφορετικούς νευρολόγους. Mm-hmm. Τέσσερις διαφορετικούς νευρολόγους και έχουμε πάει με παραδείγματα, με φωτογραφίες από το πρόγραμμα του ΓΕΣΥ και τα έχουμε καταθέσει τόσο στη Βουλή όσο στον ΟΑΗ. Ναι. Εντάξει, και έχουμε εισηγηθεί συγκεκριμένα μέτρα για να μπορέσουμε να περιορίσουμε αυτό το πρόβλημα. Καταλαβαίνω ότι ο καθένας χρειάζεται δεύτερη γνώμη για κάτι ή θέλει αυτό, να πάρει δεύτερη τώρα γνώμη. Μου ήρθε μήνυμα, για παράδειγμα, γιατρέ, πάνω σε αυτό ακριβώς που λέτε. Μάλιστα. Ότι μου λέει μια κυρία τώρα που με στείλε μήνυμα, δεν θα πω το όνομα εννοείται, ναι, ότι η Κατερίνα έκλεισα 3 ραντεβού γιατί ήθελα 3 διαφορετικές απόψεις. Αυτό πώς το διορθώνουμε. Η κυρία πρέπει να ξέρει, πρέπει να έχει υπόψη της το εξής. Ότι παίρνοντας εκείνη μέσα μια εβδομάδα, παραδείγματος χάρη, 3 απόψεις, στερεί από άλλους 2 την πρώτη άποψη. Ναι. Έτσι απλά είναι τα πράγματα. Ναι, πολύ απλό να το καταλάβουμε. Είναι απλή αριθμητική. Είναι 3 ραντεβού για έναν άτομο. Αν ήταν ένα για τον καθένα, θα ήταν 3 άτομα. Mm-hmm. Άρα 2 δεν μπορούν να πάρουν ραντεβού. Ναι. Το δεύτερο, η πρώτη γνώμη και η δεύτερη γνώμη είναι σεβαστή, θεμητή, κανένα πρόβλημα. Όμως δεν γίνεται να πάρεις το πρωί πρώτη γνώμη και το απόγευμα δεύτερη γνώμη. Ναι. Τη δεύτερη γνώμη να την πάρει σε 1 μήνα, σε 2 μήνες. Εκτός και αν πρόκειται για κάτι σοβαρό, αντιλαμβάνομαι ότι ο καθένας το δικό του θεωρεί το σοβαρό. Είναι η αλήθεια. Καταλαβαίνω. Επίσης, αυτό το οποίο έχετε επισημάνει και εσείς προηγουμένως, ότι ναι, υπάρχουν άτομα που τηλεφωνούν. Εμένα μου έτυχε να τηλεφωνήσει η γραμματέας μου πίσω για να έχει κάποιον ο οποίος ζήτησε ραντεβού, είπαμε σε ακύρωση και λέει: α, από ποιον γιατρό παίρνετε? Μάλιστα. Δηλαδή, για να θυμηθεί από τόσους που έκλεισε, από ποιον γιατρό έρχεται αυτό, μάλιστα, το τηλεφώνημα. Επαναλαμβάνω ότι στόχος δεν είναι ούτε να ρίξω τις ευθύνες τους ασθενείς, ούτε σε κανένα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο κατά κύριο λόγο αγγίζει τους ασθενείς και εμάς τους γιατρούς.
τους ασθενείς οι οποίοι όταν έχουν ανάγκη δεν βρίσκουν ραντεβού. Καλή ώρα εσένα με την κόρη σας που τον Ιούνιο. 16. Να θυμηθώ την ώρα μόνο λίγο. Νομίζω είμαι σίγουρος ότι, θα πάρετε υπευθύνηση. Από εκεί και πέρα, για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα, πρέπει όλοι να αγγίξουμε επί των τύπων των ύλων. Όλοι να δούμε ποια είναι τα λάθη τα δικά μας και αν διορθώσουμε τα δικά μας τα λάθη, ο καθένας στο κομμάτι του, θα διορθωθεί. Η παράκληση μου, η έκκληση μου προς τους ασθενείς είναι ότι μείνετε με το έναν το ραντεβού. Δεν υπάρχει λόγος. Εάν κλείσετε σε κάποιον άλλον, αγκυρώστε το έναν από τα δύο. Ναι, ναι. Μη διατηρείτε και τα δύο τα ραντεβού. Ο κόσμος τα χρειάζεται. Γιατρέ, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Υπάρχουν κάποιες ειδικότητες που έχουμε πολύ λίγους γιατρούς για κάποια ειδικότητα. Αυτό είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ειδικά κάποιες ειδικότητες σου λέει ότι έχουμε δύο γιατρούς. Νομίζω όμως ότι αυτό σιγά σιγά έχει εκλείψει. Να πάρω εγώ την ειδικότητα μου. Ναι. Όταν ξεκίνησε το ΓΕΣΥ, είμαστε εγγεγραμμένοι στην Νευρολογική Εταιρεία Κύπρου 47 άτομα. Τώρα είναι 87 εγγεγραμμένα μέλη στην Νευρολογική Εταιρεία Κύπρου και υπάρχουν και μερικοί άλλοι συναδέλφοι οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στην Νευρολογική Εταιρεία Κύπρου. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι για τον ίδιο αριθμό πληθυσμού οι νευρολόγοι έχουν διπλασιαστεί και λαμβάνοντας υπόψη τα ευρωπαϊκά δεδομένα, δηλαδή αναλογία πληθυσμού, πόσοι ειδικοί ανταποκρίνω είναι ανάλογοι, ναι, ναι. Είμαστε περισσότεροι από το μέσο όρο των άλλων ευρωπαϊκών χώρων σαν ειδικοί γιατροί. Θεωρώ ότι το νόημα του ειδικού γιατρού πολλές φορές έχει χαθεί στην κουλτούρα την οποία έχουμε, ότι πριν το ΓΕΣΥ ήταν η απευθείας πρόσβαση στον ειδικό γιατρό. Ναι. Άρα στα πλαίσια της μεταρρύθμισης η οποία γίνεται στον τομέα της υγείας πρέπει να υπάρξει και μεταρρύθμιση στη σκέψη μας, τον τρόπο που προσεγγίζουμε την επίσκεψη στον προσωπικό γιατρό. Ναι, και καλύτερα πρώτα να παίρνουμε την άποψη του γιατρού μας, του προσωπικού μας γιατρού, έτσι ώστε και εκείνος ο ίδιος να μας κατευθύνει. Και αυτό είναι το φιλτράρισμα που μας έχουν πει πάρα πολλές φορές και οι προσωπικοί γιατροί, ότι πολλές φορές μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε γράψει με έναν παραπεμπτικό και πρέπει να πάω στον τάδε γιατρό γιατί νιώθω το τούτο. Και από εκεί ξεκινά η όλη ιστορία. Δες πρώτα τον προσωπικό σου γιατρό να σε κατευθύνει, να σε καθοδηγήσει, γιατί του έχεις εμπιστοσύνη. Διαφορετικά δεν θα ήταν ο προσωπικός σου γιατρός. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, ελπίζω να στείλαμε τα μηνύματα που πρέπει, κύριε Πρωτοπαπά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Γεια σας. Γεια σας. Καλή δουλειά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γιατρέ. Λοιπόν, είπαμε ότι προέκυψε πρόβλημα και θέμα χθες και ένταση στην Επιτροπή Εμπορίου για τους θερμοσύμφωνες. Είπαμε ότι ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους θερμοσύμφωνες. Τα ανακοίνωσε το Υπουργείο Εμπορίου. Πήγανε στη Βουλή να τα συζητήσουν. Και οι βουλευτές ήταν αρκετά έντονοι, γιατί είδαν ότι από τα κριτήρια που μπήκαν, μόνο μία εταιρεία είχε δικαίωμα να διεκδικήσει. Θα πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, γιατί αυτό ανατράπηκε στην συνέχεια. Ενδεχομένως να κατάλαβε το λάθος του Υπουργείου, από το οποίο είχαμε ζητήσει από χθες το μεσημέρι κάποιον εκπρόσωπο να βγει να μας πει δύο κουβέντες για αυτό